Πολύ σωστά. Είπα να σου κάνω λίγο το pass, να μην το αναφέρω, αλλά έχεις απόλυτο δίκιο. Πέραν όμως από τα πέντε λάθη, στην τέταρτη περίοδο έβαλες νομίζω 10 πόντους ή 9 ή 10 πόντους, με αποτέλεσμα να είσαι εσύ που ξεκίνησες το comeback της ομάδας σου. Άρα κλείνουμε αυτό το θετικό. Γιώργο, πώς το είδες πρώτα απ' όλα την εμφάνιση? Ο coach ήταν επικριτικός πάντως. Είπε ότι δεν αξίζει την νίκη. Ναι. Καταρχάς να πω συγχαρητήρια εδώ, γιατί έκαμε τρομερή προσπάθεια. Είχε δύο πολύ σημαντικές, δύο ξένους, και σήμερα κατέβηκαν φουλ παθιασμένοι, οπότε να τους δώσουμε τα συγχαρητήρια. Όσο για εμάς, εντάξει, συμφωνώ κάπως με τον coach, στην αρχή δεν ήμασταν καθόλου συγκεντρωμένοι. Το απόλυμα στη μέρος τιμώρησε και ήμασταν πίσω από το παιχνίδι, όπου στο τέλος καταφέραμε να ξυπνήσουμε για να γυρίσουμε το κάπως στο παιχνίδι. Τι έγινε και ξυπνήσατε? Όταν ο ΑΠΟΕΛ προηγήθηκε με 16, τι άλλαξε? Εντάξει, δεν άλλαξε κάτι. Είμαστε μια ομάδα που δουλεύουμε όλο τον χρόνο πολύ σκληρά και μια ομάδα που πιστεύει ο καθένας, ο κάθε παίκτης πιστεύει ένας τον άλλο. Απλά πήγαμε στα αποδυτήρια, είπαμε πως δεν θα σταματήσουμε να παίξουμε και θα τα δώσουμε όλα. Γιώργο, πρώτη φορά είσαι σε ομάδα που κάνει προαθλητισμό. Έχεις παίξει όμως ως ηγέτης σε Ομόνια, σε Αχιλλέα. Πρώτη φορά κάνεις προαθλητισμό. Τι κρατάς από το σημερινό μάτς για να σας δώσει έτσι περισσότερη δύναμη στα play-off που θα ακολουθήσουν? Η αλήθεια, σήμερα μπορεί να είναι το πρώτο παιχνίδι που νικάμε στο τέλος. Οπότε αυτό είναι ένα θετικό που μπορείς να πάρεις από το παιχνίδι. Κατά τα άλλα, δεν έχει κάτι να κρατήσουμε. Εμείς θα δουλέψουμε και θα δώσουμε τα πάντα σε κάθε παιχνίδι. Κάθε μέρα θα γινόμαστε καλύτεροι.